Βρισκόμαστε πια στην 31η μέρα, δηλαδή 131 μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, εδώ στο Ισραήλ, 14 Φεβρουαρίου του 24 σήμερα, του Αγίου Βαλεντίνου, όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυτή την ημέρα βλέπουμε ότι αντί για αγάπες και αντί για έρωτες, κάποιοι στην Δύση, βασικά οι liberals, κάποιοι στη Δύση αυτό που θέλουν να προσφέρουν προς τον εβραϊκό λαό και το εβραϊκό έθνος που έζησε το χειρότερο πογκρόμ, τη χειρότερη σφαγή μετά το Ολοκαύτωμα την 7η Οκτωβρίου πριν 4 μήνες, αυτό που μας προσφέρουν σήμερα δεν είναι απλά αγάπες δήθεν ή κροκοδίλια δάκρυα που ήξεραν να ταχύνουν τότε μόλις είχε γίνει η 7η Οκτωβρίου για μόνο λίγες μέρες. Αυτό που ξέρω μας προσφέρουν σήμερα είναι το απίθμενο αντισημιτικό τους μίσος εναντίον του εβραϊκού έθνους, εναντίον του εβραϊκού λαού. Βλέπουμε πώς ξεκίνησε το επιτελείο Biden επέσχυντες κυρώσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών που δεν έχουν βλάψει καθόλου την Αμερική, δεν έχουν βλάψει καθόλου την Δύση. Το μόνο έγκλημά τους είναι ότι είναι πατριώτες Ισραηλινοί πολίτες οι οποίοι ζουν στην δική τους γη, στην δική τους εβραϊκή γη της Ιουδαίας και Σαμαρίας και αυτό ενοχλεί τους ακροαριστερούς του Ισραήλ, αυτό ενοχλεί τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες, αυτό ενοχλεί τους Ισλαμιστές και αυτό ενοχλεί και τους liberals αριστερούς παγκοσμίως και τους αντισημίτες παγκοσμίως. Και για αυτόν τον λόγο, μόνο και μόνο επειδή ζουν σε αυτή την γη τους, την δική τους γη, την γη των προγόνων τους, την γη της Ιουδαίας, Ιουντά και της Σαμάρειας, Σομρών, επειδή ζουν σε αυτήν ακριβώς την δική τους πατρογονική γη, γι' αυτό είναι εγκληματίες, γι' αυτό είναι ιμπεριαλιστές δήθεν, και γι' αυτό είναι και καλά, όπως το λένε, οι κακοί Εβραίοι έπικοι, οι οποίοι κάνουν πράξεις βίας. Ποιες είναι οι πράξεις βίας? Αν ψάξετε και βρείτε το τι έχουν συγκεντρώσει διαμέσων ακροαριστερών οργανώσεων για να θεωρήσουν ότι είναι πράξεις βίας και καλά για να δικαιολογηθούν αυτοί οι αντισημίτες της Δύσης, έρχονται και σου λένε: Έρχεται ψευτοπαλαιστίνιος τρομοκράτης να μαχαιρώσει Ισραηλινό πολίτη και ο Ισραηλινός πολίτης κατάφερε να αμυνθεί και να σκοτώσει τον τρομοκράτη. Αυτό θεωρείται ως πράξη Εβραίου εβίας, Εβραίων επίκων εναντίον του κακόμοιρου ψευτοπαλαιστίνιου. Εναντίον των κακόμοιρων ψευτοπαλαιστινίων. Δηλαδή, το ότι οι Εβραίοι αμήνονται για τις ζωές τους, αυτό είναι βία επίκων, σύμφωνα με εκείνους τους κυρίους του επιτελείου Biden και τους κυρίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιτελείο Biden και όλοι αυτοί οι κάλπικοι ανθρωπιστές, οι κάλπικοι ειρηνιστές της Δύσης, αυτοί οι αντισημίτες βασικά, το μόνο πράγμα που τους, δηλαδή αγαπάνε τον Εβραίο, το μόνο πράγμα που μπορούν να πούνε ότι αγαπάνε τον Εβραίο είναι όταν ο Εβραίος είναι νεκρός. Όταν ο Εβραίος είναι δολοφονημένος, τότε δίθεν τον αγαπάνε. Τότε δίθεν του δείχνουν έλεος. Το είδαμε αυτό μετά το Ολοκαύτωμα, το είδαμε αυτό μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά ο Εβραίος ο οποίος έρχεται να αμυνθεί για τη ζωή του και να είναι ζωντανός Εβραίος, αυτόν τον μισούνε και τον πολεμάνε. Γιατί δεν έβαλε κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις εναντίον της Χαμάς. Δεν έβαλε κυρώσεις εναντίον της ψευτοπαλαιστινιακής τρομοκρατικής διοίκησης του Μαχμούντ Αμπάς που διδάσκει τρομοκρατία καθημερινά στα σχολεία της. Δεν έβαλαν κυρώσεις στην UNRWA. Δεν έβαλαν κυρώσεις σε διάφορα στελέχη του ΟΗΕ που υποστηρίζουν την Ισλαμική τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ. Όχι, φυσικά και όχι. Δεν έβαλαν κυρώσεις στη Χεζμπαλά. Πού βάλαν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Τις κυρώσεις τις βάλανε αυτές τις συγκεκριμένες εναντίον Εβραίων, Ισραηλινών, πιστών, πατριωτών, πολιτών. Και όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι με 4, μετά τους κάνανε 8, ήρθε ο Καναδάς και πρόσθεσε και άλλους 4, τώρα έρχεται η Γαλλία και η Αγγλία και προσθέτουν και άλλους, και τώρα έρχεται και η Γαλλία στο παιχνίδι και προσθέτει άλλους 28 Εβραίους, Ισραηλινούς. Οι οποίοι μάλιστα και το ξαναλέω, οι περισσότεροι από αυτού του άμυρου Εβραίου Ισραηλινού που δέχονται τι κυρώσει είναι τώρα στρατιώτε μέσα στη Γάζα και πολεμούν του Ισλαμοναζί τη Γάζα. Και όταν λέω αυτέ οι κυρώσει δεν αφορούν μόνο ότι ο συγκεκριμένο Ισραηλινό δεν μπορεί πια να ταξιδέψει στι χώρε αυτέ, στη Γαλλία, τώρα στην Αγγλία, στον Καναδά, στι ΗΠΑ τη Αμερική και καθαρά θεωρείται persona non grata. Όχι μόνο αυτό, σκασίλα μα αυτέ οι χώρε. Δεν είναι μόνο αυτό, αν και αυτό είναι ανήθικο.
σαν μέτρο. Αλλά όχι μόνο αυτό, επιβάλλουν στις Ισραηλινές τράπεζες, και εδώ είναι το μεγάλο λάθος των Ισραηλινών τραπεζών και κάνουν μεγάλο έγκλημα οι Ισραηλινές τράπεζες, οι οποίες συμμαχούν με αυτό το παιχνίδι, με αυτό το βρώμικο αντισημιτικό λίβελο, βάζουν τις Ισραηλινές τράπεζες να παγώνουν τους λογαριασμούς αυτών των συγκεκριμένων Ισραηλινών πολιτών μέσα στο Ισραήλ, χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης, μάλιστα με την αντίδραση της ίδιας της κυβέρνησης, με την αντίδραση του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, με την αντίδραση του ίδιου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, που βγαίνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Υπουργός Οικονομικών, η ίδια η κυβέρνηση του Ισραήλ, και σου λένε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε τέτοιες κυρώσεις. Και για μας δεν πρέπει να ισχύουν. Και οι Ισραηλινές τράπεζες δίνουν, πώς το λένε, δίνουν το παρόν όχι μπροστά στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και όχι μπροστά στην Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά μπροστά στον Biden, στο επιτελείο Biden, στους Liberals, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στον Καναδά, στις ΗΠΑ και όχι στο Ισραήλ. Επομένως, λειτουργούν εις βάρος του Ισραήλ εναντίον Ισραηλινών πολιτών, πατριωτών Εβραίων Ισραηλινών πολιτών. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο που πια μας δείχνουν οι Liberals ότι διαμέσου των πλοκαμιών τους που έχουν μέσα στο βαθύ κράτος του Ισραήλ κάνουν ό,τι θέλουν και ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση του Ισραήλ την αψηφούν εντελώς. Αυτό είναι ο, και το ξαναλέω, αυτό που γίνεται σήμερα εναντίον των Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και Σαμαρίας, και μην τι άλλο, ξεκίνησαν με 4, μετά γίνανε 8, τώρα γίνανε 28, σε λίγο θα γίνουν όπως λέω 50, μετά θα γίνουν 100 και σιγά σιγά θα γίνουν όλοι οι Εβραίοι κάτοικοι της Ιουδαίας και Σαμαρίας, μετέπειτα ακόμα και οι Ισραηλοί στρατιώτες που μάχονται στη Γάζα έτσι κι αλλιώς, γιατί κάνουν και καλά δίθεν κλίματα πολέμου, εναντίον των κακόβιρων Ισλαμοναζί της Χαμάς. Και ούτω καθεξής, μετά αυτό θα, και το λένε μάλιστα οι αριστεροί, δεν το κρύβουν, και οι αριστεροί του Ισραήλ, οι οποίοι δίνουν στοιχεία ψεύτικα στους αριστερούς τους έξω για να κάνουν αυτούς τους λίβελους αίματος, σου λένε εξ αρχής ότι θέλουν ακόμα αυτές οι κυρώσεις να φτάσουν και να χτυπήσουν ακόμα και τους ίδιους τους υπουργούς του Ισραήλ. Δηλαδή, ο άλλος να είναι υπουργός του Ισραήλ και να τρώει κυρώσεις και να του κλείνουν τους λογαριασμούς ή τις τράπεζες του Ισραήλ. Γιατί έτσι του κάπρισε του liberal αριστερού επιτελείου του μεν και του δε εκτός του Ισραήλ. Και μιλάμε για αυτή τη Γαλλία που μας κατηγορεί για υπεριαλισμό, η Αγγλία μας κατηγορεί για υπεριαλισμό. Η Αγγλία και η Γαλλία είναι τόσο γελίο το λόγο αυτό το θέμα. Όλη η Γαλλία και η Αγγλία, μην τι άλλο, είναι υπεριαλιστικά κράτη, υπεριαλιστικά βασίλεια τόσα χρόνια, που τώρα βγάζουν, για να καθαρίσουν τα δικά τους σπασμένα, βγάζουν το δικό του χύνο τον αντισημιτισμό επάνω στους Εβραίους. Και καλά τους φταίνουν οι Ισραηλινοί, τους φταίνουν οι Εβραίοι και καλά έπικοι υπεριαλιστές δήθεν. Αυτή ήταν η αληθινή έπικη σε όλες τις αραβικές χώρες της Βόρειας Αφρικής, η Γαλλία και η Αγγλία, η Αγγλία γενικότερα και σε άλλες χώρες. Και είδαμε τι καταστροφή έφερε η Γαλλία και η Αγγλία ανά τον κόσμο. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι σήμερα δείχνουν κάποιοι πόσο άκρατοι αντισημίτες είναι. Και γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να έχει τα κότσια, η κυβέρνηση του Ισραήλ, οι πατριώτες βουλευτές και οι υπουργοί του Ισραήλ, και να έρθουν και να πούνε στις Ισραηλινές τράπεζες πρώτα απ' όλα ότι απαγορεύεται να κάνουν τέτοιες κυρώσεις, να αποδέχονται αυτές τις κυρώσεις, και ότι πρέπει να είναι κάτω από τον νόμο των Ισραηλινών και όχι κάτω από τον νόμο χύψη εξωτερικών δυνάμεων, γιατί αυτό θεωρείται εθνοπροδοσία, ξεκάθαρη. Ένα αυτό το θέμα. Επιπλέον, πρέπει αυτές οι κυρώσεις να μην είναι εφικτές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Απαγορεύεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να δοθεί απόλυτη υποστήριξη σε αυτούς τους Εβραίους κατοίκους και όχι και στους συγκεκριμένους που δέχτηκαν τις κυρώσεις και σε όλους τους Εβραίους κατοίκους της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Γιατί αυτοί είναι ακρίτες, αυτοί είναι οι αληθινοί πατριώτες του Ισραήλ. Ένα αυτό. Επιπλέον, πρέπει να όποιοι μέσα από το βαθύ κράτος του Ισραήλ, τον κρατικό μηχανισμό και τον στρατιωτικό μηχανισμό του Ισραήλ, τι άλλο, ένα μεγάλο κομμάτι, όπως είπα, των ανώτατων αξιωματικών του Ισραήλ στο στρατό, τις ανώτατες ηγεσίες του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, είναι οι ίδιοι ακροαριστεροί και είναι οι ίδιοι πολέμοι των Εβραίων πατριωτών, και ιδιαίτερα των Εβραίων πατριωτών της Ιουδαίας και Σαμάριας. Όποιοι λοιπόν από αυτούς συνεχίζουν έναν πόλεμο εναντίον των Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και Σαμάριας, οποιαδήποτε υψηλή στρατιωτική θέση και αν έχουν, ή υψηλή θέση στη Μοσάντ, ή υψηλή θέση στην Σαμπάκ, στην Σιμπέτ και αν έχουν, πρέπει να πάρουν πόδι. Είσαι εναντίον των Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και Σαμάριας, παίρνεις πόδι. Είσαι ακροαριστερός, παίρνεις πόδι και όχι τους δίνεις δύναμη. Ένα αυτό. Και επιπλέον τώρα πρέπει να έρθει το Ισραήλ προς τα έξω, προς τις χώρες αυτές και να πει:
κύριοι Αμερικάνοι, κύριοι του επιτελείου Biden, κύριοι Γάλλοι, κύριοι Άγγλοι, κύριοι Καναδέζοι ή οποιοδήποτε άλλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζετε τις κυρώσεις, είσαστε εναντίον μας ή είσαστε υπέρ μας. Σε αυτόν τον πόλεμο που ζούμε σήμερα, στον πόλεμο επιβίωσης του Ισραήλ εναντίον του φανατικού Ισλάμ, που είναι ένας πόλεμος τόσο για το καλό της Δύσης, όχι μόνο για το καλό του εβραϊκού έθνους, σε αυτόν τον πόλεμο είσαστε υπέρ μας, ναι ή όχι. Αν είσαστε υπέρ μας, να είσαστε υπέρ μας όπως πρέπει. Και να μας στηρίξετε μέχρι τέλος, μην μας δένετε τα χέρια πισόπλατα, και πόσο μάλλον μην πολεμάτε τους ίδιους μας τους πολίτες σε αυτόν τον πόλεμο. Αν από την άλλη πλευρά, πώς το λένε, παίζετε αυτά τα βρώμικα παιχνίδια, θα σας θεωρήσουμε ως εχθρούς μας. Γιατί όποιος υποστηρίζει σήμερα τους ψευτοπαλαιστίνιους, όχι μόνο τη Χαμάς, τους ψευτοπαλαιστίνιους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και υποστηρίζει ακόμα και ψευτοπαλαιστινιακό κράτος, δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού κράτους, είναι ένας εχθρός του Ισραήλ. Είναι ένας εχθρός του εβραϊκού λαού, είναι σαν αντισημίτης. Και επομένως να γυρίσουμε και να τους πούμε. Αν πράτετε έτσι, για μας είσαστε αντισημίτες. Όχι μόνο είσαστε εχθροί του Ισραήλ και σας θεωρούμε εχθρούς πια και κόβουμε τις σχέσεις μαζί σας, αλλά σας θεωρούμε και ως αντισημίτες. Γιατί κάποιοι στη Δύση, και ιδιαίτερα οι liberals που το παίζουν οι περισσότερο αντιρατσιστές και καλά, κάποιοι στη Δύση δεν έχουν ξεπεράσει τον φοβερό δολοφονικό αντισημιτισμό τους και δεν ξεχνάμε σε αυτούς τους αντισημίτες που μας φέραν το ολοκαύτωμα και μας κάναν τόσα πογκρόμ επί χιλιάδες χρόνια στη Δύση, στην Ευρώπη ιδιαίτερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε καθόλου μα καθόλου το παρελθόν τους στη στιγμή που σήμερα συνεχίζουν και βγάζουν τη χολή τους εναντίον του εβραϊκού λαού. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Σκληροί και αμήλικτοι σε κάθε εχθρό του Ισραήλ. Αν μη τι άλλο, το μόνο καλό που βγαίνει από το όλο θέμα είναι ότι όλο βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πλησιάζει η εποχή του Μεσσία, η Μεσσιανική εποχή, γίνεται γενικότερο κοσκίνισμα μέσα στα έθνη και μέσα στον εβραϊκό λαό, για να φανούν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Ποιοι είναι οι καλοί Εβραίοι και ποιοι είναι οι καλοί μη Εβραίοι. Ποιοι είναι οι κακοί μη Εβραίοι και ποιοι είναι οι κακοί Εβραίοι επιπλέον. Ο καλός και ο κακός κρίνεται μόνο με ένα κριτήριο. Όποιος στηρίζει σήμερα το εβραϊκό έθνος ως εβραϊκό έθνος να ζήσει στη δική του γη, την εβραϊκή του μικρή γη, τη γη του Ισραήλ, ολόκληρη τη γη του Ισραήλ, ως εβραϊκό έθνος, ως πιστό εβραϊκό έθνος, είναι ένας καλός. Είτε αυτός είναι Εβραίος, είτε αυτός είναι μη Εβραίος. Όποιος θέλει την καταστροφή του εβραϊκού έθνους, την καταστροφή του εβραϊκού κράτους, ακόμα και την καταστροφή του εβραϊκού κράτους ως εβραϊκού κράτους, και θέλει τη δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού κράτους μέσα στη γη του Ισραήλ, θέλει το Ισραήλ να χάσει τον εβραϊκό του χαρακτήρα και πολεμάει τον εβραϊκό λαό ή το εβραϊκό κράτος, αυτός είναι ένας κακός. Είτε αυτός είναι Εβραίος, είτε αυτός είναι μη Εβραίος. Και έτσι κρίνονται όλα τα έθνη σήμερα και ο εβραϊκός λαός. Και τώρα, όσο πλησιάζει η ώρα, αυτή η κρίση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό το κοσκίνισμα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι, για να πέσουν όλες οι μάσκες και να φανούν ποιοι είναι οι αληθινοί εχθροί του Ισραήλ. Και όλοι αυτοί που μας το παίζανε φίλοι τόσα χρόνια. Να φανεί ότι οι liberals είναι οι χειρότεροι αντισημίτες ανά τον κόσμο. Να φανεί ότι οι αριστεροί, ιδιαίτερα του Ισραήλ, οι προδότες, είναι οι χειρότεροι αντισημίτες ακόμα και από τους αντισημίτες τους εξωτερικούς. Να φανεί αυτό μπροστά στα μάτια του κάθε Εβραίου και μπροστά στα μάτια του κάθε αληθινού φίλου του Ισραήλ, μη Εβραίου. Εδώ τώρα θα κρυθούν όλα. Και ξαναγυρίζω και ξαναλέω. Ξεκάθαρα τα λόγια της Βίβλου, τα λόγια της Τωρά, του βιβλίου της Γένεσης, Σέφερ Μπερισίτ, όπως ο Θεός είπε στον Αβραάμ και στο λαό του Ισραήλ. Όποιος σε ευλογεί, τελικά θα είναι ευλογημένος. Και όποιος σε καταργέται, τελικά θα είναι καταραμένος. Την κατάρα μας και την κατάρα του Θεού του Ισραήλ, επάνω σε κάθε εχθρό του λαού του Ισραήλ, επάνω σε κάθε εχθρό του εβραϊκού κράτους, επάνω σε κάθε εχθρό του σιωνιστικού αληθινού πατριωτικού κινήματος, επάνω σε κάθε εχθρό των Εβραίων πατριωτών του Ισραήλ και εναντίον των πιστών ορθόδοξων Εβραίων και ιδιαίτερα σε κάθε εχθρό των Εβραίων ακρίτων πατριωτών Ισραηλινών πολιτών της Ιουδαίας και Σαμάριας, των λεγόμενων ως Εβραίων επίκων. Η κατάρα επάνω σε όλους αυτούς. Ο λαός του Ισραήλ θα διαβεύσει με τη βοήθεια του Θεού και θα βγει νικητής όχι μόνο για το καλό το δικό του, αλλά και για το καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας και για το καλό όλων των δίκαιων των εθνών.